Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες στη ζωή μου. Το λέω και σπάει η φωνή μου. Από αυτές τις συναντήσεις που λες, τι καλά. Ανδριανή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σου και νιώθω κι εγώ το ίδιο. Χαίρομαι πολύ. Το κορίτσι μας αυτό το πάρα πολύ όμορφο είναι μια πολύ γοητευτική γυναίκα. Έχεις μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια, έχεις μια αισθητική, έχεις μια ποιότητα. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Ναι. Να τα πω αυτά. Περιμένετε δύο λεπτά για να μην νομίζετε ότι έχει προϋπάρξει συναλλαγή. Όχι. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε από κοντά. Την έχω συναντήσει στα social media. Στο Instagram σε πέτυχα. Ναι. Και άρχισα να διαβάζω τα post που ανεβάζεις. Ναι. Και άρχισα να ταυτίζομαι με κάποια από αυτά ή να θέλω να μάθω περισσότερα πράγματα. Να αρχίσω να δουλέψω λίγο με το κομμάτι. Προσπαθώ να βρω τις σωστές ελληνικές λέξεις. Προσωπική εξέλιξη. Ναι, προσωπική εξέλιξη σίγουρα. Και πολύ το κομμάτι της διατροφής. Ναι. Και το πώς συμπεριφέρομαι εγώ στον εαυτό μου και στον οργανισμό μου και στο σώμα μου. Σωστά. Και λέω, αυτή η γυναίκα εδώ έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα. Νέες επιστήμες. Νέες επιστήμες στην Ελλάδα, οι οποίες όμως έρχονται λίγο αργότερα, γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά επιτέλους ήρθαν. Εσύ πού τα ανακάλυψες όλα αυτά, Νικόλη? Πού τα ανακάλυψα? Μέσα από προσωπική αναζήτηση. Γιατί πάντοτε κυρίαρχο στη ζωή μου ήταν η προσωπική εξέλιξη. Mm. Δεν σταμάτησα ποτέ και από τη στιγμή που έγινα και μητέρα δύο αγοριών, αυτό ήταν αντικείμενο ζωής. Έλεγα, okay, έγινα μανούλα, θα σταματήσει τώρα όλο αυτό? Όχι. Άφησα. Είναι βιωματικό, δικό σου δηλαδή. Ναι, καθαρά. Αυτό που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον και εγώ θέλω να το πω, είναι ότι εσύ έχεις μία αφετηρία επαγγελματική. Τελείως διαφορετική. Πολύ διαφορετική. Καμία σχέση. Είσαι μέσα από τη γραφειοκρατία. Ναι, ήρθα από τις Βρυξέλλες, πίσω στο Ηράκλειο, στη γενέτειρά μου, στο νησί μου, για να αποκτήσω οικογένεια, για να κάνουμε οικογένεια μαζί με τον Νίκο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία όμως έπρεπε να αφήσω τη δική μου την καριέρα, το οποίο τα πρώτα 4-5 χρόνια της μητρότητας και το να έχεις σύζυγο, οικογένεια, σπίτι για εμένα, κάτι έλειπε. Ναι. Και προσπαθούσα να βρω αυτό το πολυπόθητο balance, αυτή την πολυπόθητη ισορροπία. Συγγνώμη, εσύ ήσουν μία καριερίστα. Ναι. Ήσουν μία γυναίκα η οποία βρισκόταν στο κέντρο των εξελίξεων. Ναι. Δούλευες για ποιους οργανισμούς? Ήσουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήμουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Είναι μία καθημερινότητα, φαντάζομαι, πάρα πολύ απαιτητική. Ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής. Ναι. Ζούσε σε μία κέντρο ευρωπαϊκή χώρα, πραγματικά στο κέντρο των εξελίξεων. Σωστά. Και αποφασίζεις, γνωρίζεις τον σύντροφό σου και αποφασίζεις ότι εγώ το κλείνω αυτό το κεφάλαιο και πάω να κάνω οικογένεια. Ναι, συναποφασίσαμε ότι. Είναι πολύ ρομαντικό αυτό. Είναι σαν από παραμύθι βγαλμένο. Γι' αυτό αγάπησα και τον άντρα μου. Γιατί ήταν πραγματικά πολύ ρομαντικός. Ήταν ο άντρας, ο οποίος ήρθε από μία άλλη εποχή. Και όταν συναποφασίσαμε να αποκτήσουμε οικογένεια, είπαμε: okay, η Νικολέτα μου λέει: η οικογένεια, ο ένας εδώ, ο άλλος. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Και, και δουλεύει πολύ ωραία για πολλές οικογένειες. Αλλά για εμάς, γνωρίζοντας και εμένα και τον Νίκο, αυτό δεν θα μπορούσε να σταθεί. Οπότε αποφάσισα να αφήσω την καριέρα μου και να βρεθώ στο Ηράκλειο. Ήταν για σένα ένα κομμάτι εξέλιξης αυτό, ή αισθάνθηκες ότι άφησες θυσίασες κομμάτια δικά σου? Όχι, στην αρχή ναι. Ότι στην αρχή αισθανόμουν ότι είχα θυσιάσει την καριέρα μου, όλα αυτά που με τόσο κόπο είχα καταφέρει. Σε ζόρισε συναισθηματικά? Πολύ. Πολύ. Ακόμα και τώρα που το λέω, Ανδριανή, μέσα μου υπάρχει ένας κόμπος. Γιατί? Γιατί είμαι ένα κορίτσι το οποίο ξεκίνησα από τη Μεσαρά, με δύο γονείς οι οποίοι στερήθηκαν για να καταφέρω να σπουδάσω στο εξωτερικό και να τελειώσω πτυχίο μεταπτυχιακό. Και όταν ήρθε η ώρα τελικά να κλείσω αυτό τον κύκλο, σκεπτόμενοι όλα όσα είχαν κάνει για εμένα και αυτοί αλλά και εγώ, τότε δεν ήταν πολύ εύκολο να το διαχειριστώ. Και έτσι, όταν ήρθε ο πρώτος μου ο γιος, ξεκίνησα από μόνη μου το coaching, δηλαδή την προπονητική. Εσένα πώς μπήκες στη ζωή σου, από μία προσωπική δική σου ανάγκη, όπως μου είπες πριν, να συνεχίσεις να δουλεύεις μέσα στη δική σου την προσωπική εξέλιξη? Ναι, δεν ήθελα ποτέ τα προσωπικά μου βιώματα και αυτό που άφησα πίσω να γίνει τροχοπέδι της ευτυχίας,
της δικής μου οικογένειας που είχα ήδη χτίσει. Δούλευες με κάποιον άλλο coach, ο οποίος σε συμβούλευε, τέλος πάντων σε προπονούσε για το παρακάτω της ζωής σου. Έκανα προπονητική ζωής, δηλαδή έκανα life coaching, όπως λέμε, γιατί αυτοί οι όροι, δυστυχώς στην Ελλάδα, δεν έχουν ακριβώς μεταφραστεί σωστά. Οπότε έκανα life coaching για 2 χρόνια, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά έπειτα κατάλαβα ότι τελικά αυτό το χάρισμα που έχω μέσα μου, να θέλω, όπως είπες και εσύ, αυτή την ενέργεια να τη μεταφέρω και όλο αυτό να γίνει αλυσίδα, είχε ένα σκοπό. Εγώ πάντα αγαπούσα τη λέξη διατροφή. Ναι. Την αγαπούσα, γιατί πάλι ήταν και αυτό βιωματικό. Τι εννοείς? Με βλέπεις τώρα έτσι? Τι? Ήμουν μία κοπέλα η οποία όταν έφυγα για σπουδές στα 18 μου, όταν γύρισα, είχα πάρει 40 κιλά. Ουλαλά! Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που στο παλιό αεροδρόμιο του Ηρακλείου είχαν μπει μέσα οι γονείς μου στις αποσκευές, θυμάσαι παλιά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ναι. Είχαν μπει λοιπόν και ήταν οι γονείς μου μπροστά μου. Και δεν σε αναγνώριζαν. Και δεν με αναγνώριζε ο μπαμπάς μου, έψαχνα, λέει, πού είναι το παιδί. Και δεν με αναγνώριζε. Οπότε αυτό έγινε μέσα σε 1 χρόνο. Αυτό έγινε μέσα σε 3 μήνες. Τι σου συνέβη και μάλλον, μέσα σε 3 μήνες πήρες τόσα πολλά κιλά, γιατί είναι τώρα μπορώ να το εξηγήσω. Ναι. Τώρα μπορώ να το εξηγήσω, γιατί γινόταν emotional eating, δηλαδή συναισθηματικά τρεφόμουν. Αυτό έκανα. Κάποιο τώρα κενό μου πήγες να καλύψεις. Ακριβώς. Ναι, πήγα να καλύψω αυτό το κενό. Οπότε όλα αυτά τα βιώματα παντρεύτηκαν με το δικό μου το πτυχίο, το μετέπειτα, το τρίτο πτυχίο. Ποιο είναι το τρίτο πτυχίο? Το health coaching, τέλος πάντων. Coaching. Προπονητική υγείας, ναι. Το οποίο έχει γίνει από ένα πολύ πιστοποιημένο, το κορυφαίο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν χρειάζεται να πούμε τον οργανισμό, απλά μπορούμε να πούμε ότι είναι πιστοποιημένο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για εμένα. Και από όλο αυτό, αυτή τη στιγμή έχει γεννηθεί το My Healthy Greek Life. Σωστά. Που είναι το δικό σου, από τώρα, brand, η δική σου επωνυμία, είναι ένα μότο, το οποίο είναι και το hashtag το δικό σου στα social media. Εγώ έτσι σε συνάντησα και αυτό με παρέσυρε λίγο να δω. Στην αρχή λέω My Healthy Greek Life, ωραία, θα έχει στοιχεία μέσα που μπορώ και εγώ να αναγνωρίσω σε μένα. Θα παίζει προφανώς η Νικόλ με υλικά και με καθημερινές συνήθειες που θα μπορώ να ταυτιστώ, γιατί ζω στην Ελλάδα, άρα δεν μιλάμε για έναν τρόπο ζωής που έρχεται να μου προτείνει ένας άνθρωπος που ζει στη Νέα Υόρκη, για παράδειγμα. Πολύ σωστά. Ναι. Γι' αυτό κιόλας το ονόμασα My Healthy Greek Life. Γιατί σημασία έχει να ταυτιζόμαστε με πού ζούμε, ποιοι είμαστε και να μην ξεχνάμε ποτέ την καταγωγή μας. Γιατί η καταγωγή είναι αυτή που μας έφερε μέχρι εδώ, έτσι. Ποτέ δεν θα ξεχάσω, ακόμα και στο εξωτερικό, πάντο τόνισα ότι είμαι κριτικιά. Είμαι από την Κρήτη, ήθελα πάντα να το λέω και είμαι πολύ περήφανη για την καταγωγή μου. Νομίζω ότι και από κάπου αλλού να ήμουν, στην Ελλάδα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, πάλι το ίδιο θα έλεγα. Αλλά αυτό που έχει σημασία για εμένα είναι ότι η κριτική και ειδικά η καταγωγή μου, επειδή η μαμά μου έχει καταγωγή από τα Ασκήφου, από τα Σφακιά και ο μπαμπάς από το Ρέθυμνο, έχουν πολύ τη λέξη μέσα μεράκι. Ναι. Εσύ ό,τι κάνεις, το κάνεις με μεράκι. Πολύ. Με αυτό πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εμείς σήμερα είπαμε να κάνουμε μία πρώτη γνωριμία με την Νικόλ. Θα σας τα πω όλα τώρα τι έχουμε συζητήσει. Να πούμε 5 πράγματα. Καταρχάς, θέλω και εγώ να τη γνωρίσω. Τώρα είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά. Μέχρι τώρα ήμασταν λίγο στο Instagram, στα τηλέφωνα. Αυτή ήταν η γνωριμία μας. Τώρα κάνουμε την ανθρώπινη, την κανονική που κάνουν οι κανονικοί άνθρωποι στις μέρες μας, τέλος πάντων. Και έχουμε πει ότι τουλάχιστον εμένα με ενδιαφέρουν πολλά από αυτά που κάνει και θα ήθελα να την ξαναδώ και άλλες και άλλες φορές μέσα στην εκπομπή ή να κουβεντιάσουμε, να δούμε. Σαν πρώτο θέμα για σήμερα, για να ξέρετε και τι ακολουθεί στη συνέχεια, να κρατήσετε σημειώσεις, να κάτσετε να μας δείτε. Να μπείτε στη διαδικασία. Θα σε διακόψω σε αυτό. Ναι, χρειαζόμαστε πάντοτε ένα τετράδιο. Γιατί? Γιατί είμαστε της παλιάς σχολής. Η δύναμη της συνήθειας, το ό,τι γράφω παίρνει μεγαλύτερη αξία και όποτε θέλουμε μπορούμε να ανατρέξουμε πίσω σε αυτά που έχουμε γράψει για να μην τα ξεχάσουμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οπότε, μία λευκή κόλλα και ένα μολυβάκι.
Λοιπόν, σας θέλω να είσαστε έτοιμοι. Σας δίνω μερικά λεπτά περιθώριο όσο θα πάμε εμείς σε διαφημίσεις. Για να πάρετε και τη λευκή κόλλα σας, το τετραδιάκι σας, το μολυβάκι σας, μπορείτε να γράψετε απάνω τις σημειώσεις σας, γιατί εμείς σήμερα είπαμε να συζητήσουμε λίγο για το πώς θα μπορέσουμε, να βάλουμε, να δημιουργήσουμε μία ρουτίνα στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Ρουτίνα ξεκινώντας από τη διατροφή μας. Σωστά. Και αυτό βέβαια φέρνει και άλλα πράγματα μαζί, ναι. Έτσι. Και να πούμε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ρουτίνα όπως πολλοί τη λένε ρουτίνα ίσον βαριέμαι. Όχι. Η ρουτίνα τι είναι? Επαναλαμβάνομαι κάποιες ενέργειες στην καθημερινότητά μας. Αυτό λέγεται ρουτίνα. Η καλή ρουτίνα. Ένα πρόγραμμα που δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα. Έχει υπάρχουν κάποια σταθερά σημεία στα οποία επιστρέφουμε και μας βοηθούν πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και θα εξηγήσουμε και τους λόγους γιατί οφείλουμε στον εαυτό μας να το κάνουμε. Και για την πειθαρχία θέλω να σε ρωτήσω. Γιατί ξέρεις τι ωραίες ρουτίνες φτιάχνω εγώ και τις εφαρμόζω μία εβδομάδα, μπορεί και δύο, και μετά γίνονται ένα τέτοιο πράγμα. Και μετά νιώθω και ενοχές και τύψεις που δεν τα κατάφερα να το πω εκεί που ήθελα. Ναι. Και πάει λέγοντας. Το ξέρω, το ξέρω. Το ακούω από πολλούς που συνεργάζομαι. Ναι. Πολύ ωραία. Δευτέρα ξεκινάμε, Τετάρτη το έχουμε ξεχάσει. Δεν αντέχω. Δεν μπορώ. Να βλέπεις τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μου. Δεν μπορώ να τα ακολουθήσω. Εμένα δεν ξέρω. Εντάξει, το φθινόπωρο, ας πούμε, για μένα προσωπικά είναι μία δύσκολη χρονική στιγμή. Ναι. Διότι ξεκινάει η σεζόν. Ξεκινάνε και τα σχολεία, άντε να οργανωθεί όλη η οικογένεια. Σωστά. Ξεκινάει και η δουλειά μου. Mm-hmm. Είναι σαν την πρωτοχρονιά μας εμάς. Κάπως έτσι. Οπότε αυτοί οι μήνες Σεπτέμβρης-Οκτώβρης, είναι οι πιο ζώρικοι και συμπαρασύρουν τα πάντα. Το πρόγραμμά μου, τη διατροφή μου, την άσκησή μου, την ψυχική μου κατάσταση, δεν ξέρω αν με βλέπετε, την ισορροπία μου. Ναι, όλα αυτά που λες είναι familiar, είναι πάρα πολύ γνωστά. Να χαλαρώσω δηλαδή. Ναι, χαλάρωσε, γιατί όλοι μας τα περνάμε, ακόμα και εμείς οι ειδικοί τα περνάμε. Απλά, τι γνωρίζουμε? Γνωρίζουμε ποιο είναι το επόμενο βήμα για να επαναφέρουμε το πρόγραμμά μας, τον εαυτό μας, την άσκησή μας. Οπότε αυτά με απλά μικρά βήματα και όχι τώρα φανφάρες και όλα αυτά. Δηλαδή, έχει γίνει και λίγο της μόδας να μιλάμε για ρουτίνες και να μιλάμε για υγιείς ρουτίνες, για ρουτίνες πρωινές, για ρουτίνες απογευματινές. Εμείς χρειαζόμαστε απλά βήματα, γιατί είμαστε μανούλες, δεν προλαβαίνουμε, Ανδριανή. Έχουμε τόσο πολλά να θυμάμαι και το my beauty routine, my morning routine, my afternoon routine, my morning. Όλα. Γουάσα. Άμα είναι να παίρνω τηλέφωνο, κάθεσαι και λίγο την Νικόλ, τι μου είπες να κάνω τώρα που είναι πέκετε. Έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, θα τρελαθούμε εντελώς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Είπαμε, πάρτε τα χαρτάκια σας και τα μολυβάκια σας να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, να τα πούμε όλα αυτά μαζί με την Νικόλ. Πολύ χαίρομαι που ξεκινάμε αυτή την κουβέντα σε λίγο. Ελάτε, να είστε μαζί μας. Νικόλ. Ανδριανή. Of course we are. Και μ' αρέσει αυτή η προφορά σου, πώς την αγαπώ. Θέλω να μου το πασάρεις το αγγλικό, να μου το βάλεις μέσα στην κουβέντα. Μ' αρέσει έτσι όπως το λες εσύ. Okay. Το... Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν. Τι είπαμε εμείς ότι θα κάνουμε πριν και να είμαστε και συνεπείς σε όσο έχουμε συνεννοηθεί και με τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Ναι. Μιλάμε για τη ρουτίνα. Μιλάμε για μία ρουτίνα διατροφής. Ρουτίνα με θετικό πρόσημο στη λέξη, ρουτίνα. Mm-hmm. Να δούμε πώς μπορούμε τέλος πάντων να βάλουμε καλά στοιχεία στην καθημερινότητά μας. Αυτό δεν θέλουμε ουσιαστικά να κάνουμε. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και πώς μπορούμε να το καταφέρουμε. Δεν χρειάζονται πολύπλοκοι τρόποι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το πώς ξυπνάμε το πρωί. Μάλιστα. Γιατί είναι η βάση η οποία θέτει τον άξονα για την υπόλοιπη μας ημέρα. Mm-hmm. Ξυπνάμε το πρωί, φτιάχνουμε τον καφέ μας και φεύγουμε. Σωστά? Εγώ δεν κάνω τέτοιο ξύπνημα. Μπράβο. Πολύ σωστά λοιπόν πράτης. Το πιο σημαντικό είναι το πρωί όταν ξυπνάμε, τι να κάνουμε. Αρχικά να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας για να αρχίσει να δουλεύει ο εγκέφαλος. Mm-hmm. Ένα λοιπόν το πρώτο βασικό είναι η ενυδάτωση. Θα βάλουμε ένα ποτηράκι δίπλα στο κρεβάτι μας. Είναι τόσο απλό, τόσο δύσκολο? Όχι, είναι πάρα πολύ απλό και μπορούμε να το κάνουμε. Ξυπνάμε και νεράκι δηλαδή. Ναι, ναι, απλό νερό, ναι, τίποτα άλλο. Μου είπες πριν κάτι και θέλω να το πω, που ήρθε έτσι στην κουβέντα μας πριν βγούμε στον αέρα, που σου λέω διψάω να πιούμε, να έχουμε νερό και μου λες, ειδικά τώρα με αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, το έχουμε πολύ ανάγκη. Ναι, το έχουμε. Και ρωτάω τον Νικόλ, τι εννοείς? Πώς, ας πούμε, μπορεί να σχετιστεί ο σεισμός και όλη η αναταραχή δική μου με την επιθυμία μου για νερό?
και όμως σχετίζεται. Είναι αποδεδειγμένο και με μελέτες ότι όταν είμαστε πάρα πολύ στρεσαρισμένοι, χρειαζόμαστε περισσότερα υγρά. Δεν είναι τυχαίο που λέγανε οι παλιοί ότι «Α, είσαι φοβισμένος, πιες λίγο νερό, παιδί μου, πιες λίγο νερό». Δεν ήταν τυχαίο, όχι. Βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, βοηθάει τον εγκέφαλο αυτό. Βοηθάει τον εγκέφαλο, οπότε πρωινό ξύπνημα, ένα ποτηράκι νερό. Όσο μπορούμε, δεν χρειάζεται να το πιούμε με τη μία, όσο μπορούμε, σιγά σιγά θα αποκτήσουμε συνήθειες οι οποίες θα είναι βήμα-βήμα. Δεν χρειάζεται να πιεζόμαστε για να καταφέρουμε κάτι. Το θέλουμε να έρθει στη ζωή μας αβίαστα. Mm. Και όχι να έρχεται σε αντίθεση με όλα όσα είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα να πράττουμε. Γιατί απλά δεν θα το κρατήσουμε. Σωστά. Ε? Αυτό, γιατί όταν ξεκινήσουμε κάτι και πούμε θέλω να καταφέρω να κάνω σωστή διατροφή, θέλω άσκηση, θέλω να είμαι καλή μητέρα, θέλω. Η λίστα είναι ατελείωτη, Ανδριανή. Και σίγουρα, ναι, μπορούσαμε να το κάνουμε, ναι, θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Πώς θα τα καταφέρουμε όμως να τα κάνουμε? Δεν γίνεται λοιπόν σε μία εβδομάδα να αλλάξουμε όλες μας τις συνήθειες. Πάμε στις διατροφικές μας συνήθειες που για είναι και πάμε. Το βασικό. Σημειώστε. Το πρώτο που πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν είναι να αποκτήσουμε πρωινό, που οι περισσότεροι παίρνουμε τον καφέ μας και φεύγουμε. Το πρωινό δεν χρειάζεται να είναι πάνω από 3 λεπτά, δεν μας παίρνει. 3 λεπτά με 4 λεπτά χρειάζεται για να φτιάξουμε ένα σωστό ισορροπημένο πρωινό. Τι μπορεί να περιλαμβάνει? Ελληνικό γιαούρτι, το έχουμε άφθονο εδώ. Τι άλλο? Δημητριακά. Στα δημητριακά τώρα θα κάνουμε μία παρένθεση και θα πούμε λίγο εκεί, χρειαζόμαστε μία προσοχή. Θα αφαιρέσουμε τα κορνφλέικς. Θα μου πεις τώρα, Νικολέτα. Θα αφαιρέσουμε ότι έχει ζάχαρη. Θα αφαιρέσουμε ότι είναι επεξεργασμένο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν το 90% των τροφών μας στην καθημερινότητά μας να είναι μη επεξεργασμένο. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι να έχει εποχικότητα. Ό,τι βάζουμε στο πρωινό μας να είναι εποχής. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε πράγματα τα οποία αφίονται, ας το πούμε, το καλοκαίρι και εμείς τα χρησιμοποιούμε τον Ιανουάριο. Δεν χρειάζεται. Τώρα, αυτό. Ας πούμε, μην βάλουμε φράουλες στο πρωινό. Όχι. Να βάλουμε ένα μήλο. Πρωινό. Μήλο, αχλάδι. Ένα αχλάδι. Επίσης στην Κρήτη ζούμε, έχουμε ακόμα πεπόνι. Στα φύλλα που είναι τώρα και ακριβώς. Η εποχή του τέλεια. Οπότε ας ψάξουμε λίγο το τι έχει η εποχή, οπότε αυτά να τα φέρουμε στο τραπέζι μας το πρωινό μας. Απλά γεύματα μπορούν να γίνουν το πρωί. Mm-hmm. Εύκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Πρέπει να βρούμε, είπαμε, τον τρόπο. Και τι χρειάζεται ο τρόπος αυτός? Πρόγραμμα για εμάς τις μανούλες. Σωστά, γιατί αν είσαι μόνος σου, άντε, θα το πάει στο γιαούρτι, θα το φας. Και εάν πάλι. Ξυπνάς. Και πάλι υπάρχουν άνθρωποι, Ανδριανή, που αυτό προλαβαίνουν ναι, να κάνουν. Δεν το προλαβαίνουν. Δεν έχει καλλιεργηθεί η συνήθεια. Ναι. Ξυπνάς και είσαι εσύ και είναι και άλλοι 3-4, ας πούμε. Ναι. Και θέλουν όλοι αυτοί πρωινό. Ναι. Και ξεκινάει αυτός ο πανζουρλισμός το πρωί και λες, οκ, δεν προλαβαίνω. Μα τι να σας φτιάξω, δεν ξέρω τι μπορώ να σας φτιάξω. Ναι. Εννοείται ότι έτσι σίγουρα δεν θα καλλιεργήσει μια καλή συνήθεια γύρω από το πρωινό. Όχι. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι να φτιάξουμε ένα μενού διατροφής. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε? Μαζί με τα παιδιά μας. Mm-hmm. Να βάλουμε τα παιδιά μας στη διαδικασία να μας πούν τι θέλουν να φτιάξουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Θέλω pancakes, θέλω κρέπες, Super. Θέλω βάφλες, θέλω μαρμελάδες. Ωραία. Προσπαθώ να αποφύγω αυτή τη λέξη, να μην κάνω χρήση ναι. αυτό μπάστα σοκολάτα. Ναι. Την πραλίνα μας. Πραλίνα, την πραλίνα, ναι. Εφόσον λοιπόν τα παιδιά επιλέξουν να θέλουν αυτό στο πρωινό τους, θα πρέπει να τους πείτε ότι να τους ενημερώσουμε ότι η μαμά δεν προλαβαίνει όλες τις ημέρες να φτιάχνει και pancakes και βάφλες και όλα αυτά. Θα επιλέξετε λοιπόν 2 ημέρες της εβδομάδας, στην οποία θα φτιάξουμε τα pancakes και μία άλλη μέρα που θα φτιάξουμε τις βάφλες μας. Το αυγό που το έχουμε στην Κρήτη και άφθονο. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Τέλεια. Άφοβο για τα παιδιά. Είναι αποδεδειγμένο. Πια με επιστημονικές μελέτες. Γιατί, Ανδριανή, ό,τι θα πούμε εδώ πέρα θα είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Δεν θα μιλάμε για κάτι το οποίο το βρήκαμε στο διαδίκτυο, έτσι. Δεν το θέλουμε αυτό και δεν το θέλουμε και οι τηλεθεατές σου να έχουν αυτές τις πληροφορίες. Θέλουμε να είναι όλα εγκεκριμένα.
Ένας συγκεκριμένος φορέας που μπορούμε πολύ να ενημερωθούμε είναι το Harvard University, που είναι ο πρώτος εκπαιδευτικός όμιλος, ο οποίος στην Αμερική, ό,τι βγαίνουν σε μελέτες, αυτό αυτόματα πηγαίνει και στο Υπουργείο Υγείας. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τι σημασία έχει και όχι μόνο υπάρχει για τους Αμερικάνους. Υπάρχει κυριότητα στην πληροφορία ακριβώς. που θα βγει από εκεί. Οπότε πολλοί από τους τηλεθεατές μπορούν να ανατρέξουν εκεί για να βρουν κάποιες πληροφορίες. Δεν μου λες, ναι. για να πάρουμε το Harvard ένα τηλέφωνο να μας πει. Yes. Τα πουλάκια μου, ωραία, θέλουν να φάνε mm-hmm. και το. Θέλουν όλα αυτά που σου είπα, mm-hmm. αν είναι δυνατό να το τρώνε κάθε μέρα. Και επέλεξα όλες αυτές τις τροφές, mm-hmm. διότι είναι η full. Δεν είναι τόσο υγιεινές, ρε παιδί μου. Ναι. Όλα αυτά τα pancakes και οι μαρμελάδες και οι μερέντες και τα. Την είπα τελικά τη λέξη. Τέλος ναι, πάντων, δεν πειράζει. Για να συνεννοούμαστε. Στο πρωινό να νιώσω λίγο πιο χαλαρή στο τι μπορούν να καταναλώσουν τα παιδιά, αλλά και εμείς οι ενήλικες. Ναι. Εκεί θα ήθελα να καταλήξω ότι θα ακολουθήσουμε την παροιμία που έλεγε ο απλός λαός παλιά. Το πρωί τρώμε σαν βασιλιάδες. Το μεσημέρι τρώμε σαν πρίγκιπες και το βράδυ σαν ζητιάνοι. Αυτό θα ακολουθήσουμε. Αυτή είναι η ισορροπία. Συνήθως το κάνουμε ανάποδα εμείς. Τελείως. Τελείως. Ναι, οι περισσότεροι από εμάς και βρισκόμαστε στην Ελλάδα, δεν θα το ξαναπώ, και στην Κρήτη έχουμε υιοθετήσει έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτό που μάθαμε οι ίδιοι να κάνουμε. Ναι. Δηλαδή, σας πει. Και δεν δουλεύει κιόλας. Να δούλευε να πω, βρε παιδί μου, κράτα το. Ανδριανή, μπορούμε να το κάνουμε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είναι αποδεδειγμένο όμως ότι οι μακροχρόνιες αυτές λανθασμένες διατροφικές συνήθειες θα έχουν επίπτωση. Ένα, το πιο βασικό, στο έντερό μας. Και μετά, αργότερα, θα μιλάμε. Όταν δεν υπάρχει καλή υγεία εντέρου, δεν έχουμε και καθαρό εγκέφαλο. Gut health, brain health λένε στο εξωτερικό. Το έντερο είναι και ο δεύτερος εγκέφαλός. Πολύ σωστά το θέτεις. Πολύ σωστά. Οπότε, πρωινό, ισορροπημένο, πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, καλά λιπαρά, αβοκάντο έχουμε στην Κρήτη, άφθονο πια. Ναι. Οπότε, νέες τροφές και καλό είναι, ανακαλύπτοντας νέες τροφές, να παίρνουμε μαζί και τα παιδιά μας όταν κάνουμε τα ψώνια μας. Αυτή η συνήθεια πια δεν πρέπει να είναι η βιαστική συνήθεια της μητέρας, σαν γρήγορα να πάω να προλάβω το σούπερ μάρκετ ή να προλάβω να πάρω τα λαχανικά. Κάντε το μία μέρα που θα μπορούν και τα παιδιά μας, είτε κάποια φίλη μας, αν είμαστε ελεύθεροι, είτε ο φίλος μας, αν είμαστε σε σχέση. Κάποιος, τέλος πάντων, για να μπορούμε να επηρεάσουμε και άλλο κόσμο. Όλο αυτό να γίνει μία αλυσίδα. Να επιλέξω τις σωστές πρώτες ύλες που θα φέρω μέσα στο σπίτι για να φτιάξω το πρωινό, το μεσημεριανό, το απογευματινό, ένα κολατσιό που θέλουμε να φάμε ή και το βραδινό. Εμείς έχουμε φτάσει λοιπόν τη ρουτίνα μας αυτή τη στιγμή. Έχουμε πει για όλα όσα αναφέραμε, για το νερό το πρωί που θα ξυπνήσουμε, για το σωστό το πρωινό, για τις σωστές πρώτες ύλες που έχουμε φέρει μέσα στο σπίτι. Ναι. Και τώρα να μιλήσουμε για κάτι άλλο, το οποίο πολλοί από εμάς κατά τη διάρκεια της ημέρας το ξεχνάμε. Φρούτα. Ναι. Πολλοί από εμάς το ξεχνάμε. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος για να φέρουμε περισσότερα φρούτα στη διατροφή μας είναι η χυμή. Και δεν μιλάω για τους χυμούς οι οποίοι δεν έχουν πάλι ισορροπία, που βάζουμε 10 φρούτα μέσα. Όχι. Να μιλήσουμε για μία φόρμουλα. Έχουμε δύο χυμούς. Έχουμε το χυμό ο οποίος φτιάχνεται στον αποχυμωτή, που μπαίνει ολόκληρο το βάζουμε φρούτο. Βάζουμε όλο το φρούτο. Ναι, είτε το λαχανικό. Και έχουμε και τους χυμούς οι οποίοι μπλεντάρονται μέσα όλοι μαζί, όλα τα φρούτα και τα λαχανικά μας στο μπλέντερ. Αυτοί είναι δύο διαφορετικοί. Ο ένας είναι juice και ο άλλος είναι smoothie. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι χυμοί τώρα έχουν διαφορετικά αποτελέσματα στον οργανισμό μας, το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Πολλοί από εμάς καταναλώνουμε λοιπόν χυμούς, χωρίς να γνωρίσουμε τα πραγματικά αποτελέσματα που φέρνουν. Π.χ. το χυμό που στίβουμε. Ναι, το πορτοκάλι. Ναι, τον κλασικό χυμό που το στίβουμε. Ναι. Το στίβουμε. Ωραία. Το συνεχίζουμε σαν συνήθεια. Ναι. Αν μας αρέσει, γιατί όχι. Τώρα, το πορτοκάλι. Εάν βάλουμε όμως και λίγο ginger, θα μου πείτε τώρα ginger. Τι είναι αυτό? Εντάξει, κουρκουμάς. Μπορούμε να το βρούμε πλέον. Όχι, ναι, τώρα. Εύκολα. Και όχι, το ginger και το κουρκουμά. Στην Κρήτη τα έχουμε. Ναι, αυτό βιολογική καλλιέργεια πολύ εύκολα, πια. Ναι. Βιολογική καλλιέργεια πια. Οπότε μπορούμε να τα βρούμε. Κόλιανδρο επίσης. Μπορούμε να βρούμε. Τώρα θα μου πεις κόλιανδρο στο χυμό. Ναι, βάζουμε κόλιανδρο στο χυμό. Μπορούμε να κάνουμε πολλούς χυμούς και μπορούμε και αργότερα να τα πούμε και αυτά. Φτιάξε εδώ, θα μου γίνουμε. Ναι, γιατί υπάρχει και μία συγκεκριμένη φόρμουλα που είναι καλό να την εφαρμόσουμε κάθε φορά που φτιάχνουμε το χυμό μας.
αναλογία, για να έχουμε ωφέλη. Για να πάρουμε και τα θρεπτικά συστατικά. Γιατί εγώ, ας πούμε, είχα στην άκρη του μυαλού μου, έλα τώρα που θα στρίψω το παιδιού το χυμό. Καλύτερα να το φάει το πορτοκάλι, π.χ. ολόκληρο. Ξέρω ότι θα του δώσει περισσότερες βιταμίνες. Mm-hmm. Αυτό ισχύει τελικά? Είναι ανάλογα πάλι τον οργανισμό. Να μιλήσουμε λίγο εδώ για τη λέξη βιοατομικότητα. Πολύ σημαντικό. Σημειώστε, παρακαλώ, βιοατομικότητα. Ναι. Bio-individuality, έτσι λέγεται, ναι. Αυτή η βιοατομικότητα, λοιπόν, αυτή η λέξη, τι σημαίνει? Ότι ό,τι μπορεί να έχει ωφέλη για τον οργανισμό της Ανδριανής, δεν κάνει για την Νικολέτα. Γιατί? Σωστά. Η Ανδριανή κάνει ένα τελείως διαφορετικό lifestyle από ό,τι έχει η Νικολέτα. Αυτό που πρέπει, λοιπόν, πρώτα να κοιτάξουμε είναι ποιος είναι ο τρόπος ζωής μας. Όλες αυτές τις νέες διατροφικές συνήθειες που λέμε, αρχικά το πρώτο που κοιτάμε είναι τι κάνουμε το πρωί όταν ξυπνάμε, πώς συμπεριφερόμαστε. Και μέσα από αυτό, σιγά σιγά, εφαρμόζοντας νέες συνήθειες, αρχίζουμε να ακούμε και καλύτερα, Ανδριανή, το σώμα μας. Mm-hmm. Να του δώσουμε λίγο το χρόνο να μιλήσει και αυτό. Σωστά. Το άμυρο. Σωστά. Να μας πει. Και αυτό, όταν μας δείχνει σημάδια, όπως το αυτοάνοσα. Εγώ, το τελευταίο καιρό, έχω αποκτήσει μία πολύ ευαισθησία στα χέρια μου. Ναι. Δεν είναι τυχαίο όμως, και αυτό είναι πολύ καλό ότι την έχω αποκτήσει αυτή την ευαισθησία, γιατί σημαίνει ότι ο οργανισμός δουλεύει και μου δείχνει τα σημάδια ότι κάτι από αυτό που κατανάλωσε στις προηγούμενες 2 εβδομάδες δεν δουλεύει για το δικό σου το στομάχι. Οπότε, άλλαξε το. Οπότε, τι κάνουμε? Προσέχουμε τα σημάδια που μας δείχνει το σώμα. Ποια είναι αυτά τα σημάδια? Δερματικά. Το νούμερο 1. Αισθανόμαστε πολύ πρισμένοι. Και ένας τρόπος να το καταλαβαίνουμε είναι το πρωί, όταν πάμε να βάλουμε τα δαχτυλίδια μας. Ναι. Οι άντρες τώρα δεν μπαίνουν. Δεν είναι... Ναι. Το έχεις παρατηρήσει το πρωί? Το έχεις παρατηρήσει αυτό? Όχι. Περνάω μια δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το φθινόπωρο. Με ζωρίζει το φθινόπωρο. Πρέπει να σας πω τον πόνο μου τώρα. Λοιπόν, και πάμε να αλλάξουμε αυτή. Με ζωρίζει το φθινόπωρο. Ενώ όλοι λένε μία καινούργια αρχή, ναι. Εμένα μου τα κάνει τούμπα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε αυτή την οτροπία. Ναι. Θέλω, λοιπόν, τώρα και έπειτα, όταν θα ακούς τη λέξη φθινόπωρο, να σκέφτεσαι επαναφορά. Ολική. Ολική επαναφορά. Ναι. Επαναφορά. Γιατί? Τι γίνεται το φθινόπωρο? Έρχεσαι πάλι στη δουλειά σου. Ναι. Αυτό σου δίνει χαρά. Ναι, μου δίνει. Ωραία. Έχω ενθουσιασμό. Αυτό. Δεν έχω αρνητικά συναισθήματα. Όχι. Όλη η υπόλοιπη ρουτίνα χαλάει. Η ρουτίνα. Την αφήνω. Ωραία. Η ρουτίνα η υπόλοιπη χαλάει για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν χρειάζεται να αυτομαστιγωνόμαστε εμείς οι γυναίκες και οποιοδήποτε. Για αυτό που περνάμε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν σημαίνει ότι τους υπόλοιπους 11 μήνες, 10 μήνες δεν δουλεύει η ρουτίνα για εσένα. Αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και τι έγινε? Και τι έγινε? Επηρεάζεται η υγεία σου από αυτό? Ναι. Επηρεάζεται η υγεία σου. Γιατί τα χαλάω στη διατροφή, τα χαλάω στον ύπνο, τα χαλάω στην άσκηση, όλες τις καλές μου τις στιγμές της καθημερινής μου ρουτίνας, πηγαίνω στο βρόντο. Τότε χρειάζεται να επανεξετάσουμε τις συνήθειες, τις λανθασμένες που κάνεις καθημερινά. Ναι. Εφόσον επηρεάζει την υγεία σου. Μάλιστα. Αν δεν επηρεάζει την υγεία μας, τότε είναι μία κατάσταση η οποία είναι για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα περάσει. Εφόσον όμως επηρεάζει την υγεία μας, τότε χρειαζόμαστε να επανεξετάσουμε. Τι είναι καλό? Εφόσον έχουμε το μολύβι και το χαρτί, να καθίσουμε, να καταγράψουμε ένα ωραίο βράδυ, να ανάψουμε ένα ωραίο κερί. Θα προσέχουμε βέβαια τα κεριά. Mm-hmm. Καταναλώνουμε και ανάβουμε κεριά τα οποία είναι μεσόγεια. Γιατί προσέχουμε, τη βάζουμε στο σπίτι μας, έτσι. Σιγά πολύ σιγά τα μαθαίνουμε αυτά, ναι, να τα λέμε έτσι. Ναι, ναι. Και αρχίσουμε και καταγράφουμε τις λανθασμένες συνήθειες που υιοθετούμε στην καθημερινότητά μας και μας αγχώνουν, μας στρεσάρουν. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό? Για εσένα τι θεωρείς ότι μπορεί να είναι, ας το πούμε? Εμένα με στρεσάρει πάρα πολύ το να μην έχω πρόγραμμα, ένα μενού διατροφής για την υπόλοιπη εβδομάδα. Με στρεσάρει πάρα πολύ. Όταν χάσω τις μέρες που κάνω τα ψώνια μου, με στρεσάρει πάρα πολύ. Και όταν δεν είμαι έτοιμη για το πρωινό μου. Αυτό εμένα με στρεσάρει. Πρέπει να κάτσω να τα σκεφτώ τώρα αυτά. Ναι, άμα δεν έχω πρόγραμμα εγώ, αντιγιά. Έτσι είναι. Ξέρεις κάτι? Θέλει σκέψη αυτό. Ναι, το πρόγραμμα. Λέμε για το διατροφικό πρόγραμμα. Πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς με τον εαυτό μας, Ανδριανή, ότι δεν μπορούμε όλες τις μέρες να μαγειρεύουμε στο σπίτι. Ναι, δεν είναι εφικτό. Και
Και πρέπει να πούμε ότι ήρθε και η ώρα πια να στηρίξουμε την εστίαση. Ξανά και ξανά. Χωρίς ενοχές, ναι. Κυρίες μου και κύριοι, ναι. Γιατί είναι μοιρασμένο αυτό. Όχι, και βρισκόμαστε και στην Κρήτη. Να το επαναλάβουμε. Δόξα τω Θεώ, οι πρώτες ύλες που έρχονται στα εστιατόρια που μπορούμε να επισκεφτούμε είναι πολύ καλές. Και μπορούμε και να έχουμε και τον έλεγχο κιόλας. Μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί όλοι εδώ είμαστε γνωστοί και μπορούμε να ξέρουμε τι έρχεται στο πιάτο μας. Να απενεχοποιήσουμε λοιπόν. Ναι. Το κάθε μέρα μας, ναι. Και το πρόγραμμά μας. Ναι. Και ας μην είναι στον καφά μας φινωμένο το πρόγραμμα, είναι για να μας διευκολύνει. Σωστά. Όταν είμαστε... Τα λέω αυτά να τα ακούω εγώ πρώτη πόλη. Ναι, και εγώ να τα ακούω, γιατί όχι. Πρέπει να είμαστε λοιπόν απόλυτα ειλικρινείς. Πόσες μέρες την εβδομάδα μπορούμε να μαγειρεύουμε? Τρεις? Τέσσερις. Mm-hmm. Ας είμαστε λοιπόν προετοιμασμένες ακόμα και για τις μέρες που δεν θα μαγειρέψουμε. Τη μία μέρα θα παραγγείλουμε απ' έξω και θα έρθει φαγητό. Αλλά να το έχουμε προεπιλέξει, να μην χρειαζόμαστε την τελευταία στιγμή να ψάχνουμε. Τη γρήγορη, τη λύση ενδεχομένως που θα επιλέξουμε και το πιο γρήγορο, που ναι. Πολύ πιθανό να είναι και το πιο επιβλαβές για την υγεία μας. Σωστά. Και συνήθως αυτό το κάνουν τις νυχτερινές ώρες. Εννοείται. Τις απογευματινές ώρες γίνεται αυτό. Cheers. Έτσι είναι. Δεν το ξέρεις, θα πω. Εγώ τα ξέρω. Που και τα ακούω καθημερινά. Πια, έχεις βγάλει όλη την ημέρα. Ναι. Έχεις φτάσει στα όρια σου. Εννοώ τη αντοχή όσον αφορά στην πείνα. Mm-hmm. Και λες, ωραία, ας παραγγείλουμε τώρα κάτι στα γρήγορα. Ναι. Να το κάνουμε, αλλά να έχουμε ήδη σκεφτεί ένα, όχι καλύτερο, θα μιλήσουμε, ένα πιο ωφέλιμο τρόπο το οποίο θα έρθει, το φαγητό, τέλος πάντων αυτό που θα έρθει, να είναι πιο ωφέλιμο για τον οργανισμό μας, να το θέσουμε πιο σωστά. Η άσκηση μέσα σε όλο αυτό... Ναι. 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 Τι. Ναι. Ναι. Αλλά απαραίτητη. Είναι απαραίτητη η άσκηση. Είναι απαραίτητη, δεν θα το πω εγώ. Το λένε όλοι οι επιστήμονες πια ότι είναι απαραίτητη. Αρχικά να πούμε γιατί φέρνουμε όλες τις ορμόνες της χαράς ξανά στην επιφάνεια με την άσκηση. Οπότε δεν το χρειαζόμαστε μετά από 2 χρόνια, στο οποίο βέβαια το είχαμε ρίξει περισσότερο στην άσκηση. Ναι, ήταν μια εποχή που θεωρητικά ασκούμασταν. Ναι. Αυτά λένε τα δεδομένα στο 13.033. Τι στέλνει, μου το έχω ξεχάσει, το κάνει τη λίγη τον εγκέφαλό μου. Να πηγαίναμε όλοι για άσκηση. Αχ, ναι, ναι, σωστά, το έχω ξεχάσει. Και okay, τελικά και η άσκηση είναι ένα θέμα που χωρά μεγάλη κουβέντα. Τι ταιριάζει στον καθένα, πώς αρέσει στον καθένα να ασκείται. Διοατομικότητα. Αυτό. Διοατομικότητα. Και το πόσο μ' αρέσει και πώς ταιριάζει στο σώμα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Ανδριανή, μου ήτανε σε ευχαριστώ. Αυτό το λίγο το σημερινό ήταν ωραίο όμως. Ήταν υπέροχο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό κάνω εκπομπή, για να καλό κόσμο να τον γνωρίζω από κοντά, να λέμε ωραία πράγματα. Να είμαστε καλά, να μας συμβούν ωραία πράγματα και να φέρουμε και ωραία πράγματα στη ζωή μας. Έτσι. Και να μην ξεχνάμε ποτέ τι. Να είμαστε υγιείς, γιατί λέμε stay healthy, stay active. Και να αγαπάμε τον εαυτό μας. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ.